Καλημερίζω το δάσκαλο Αλέξανδρο Μημαράκη. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Γεράκη. Κύριε Μημαράκη. Ναι, ακούτε? Λίγο χαμηλά, τώρα με βοηθήσετε εσείς. Θα βοηθήσουμε εμείς, θα τα καταφέρουμε και θα σας ακούμε. Ακριβώς. Καλημέρα λοιπόν. Και καλημέρα. Σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε. Τώρα τι γίνεται? Για πείτε μου κύριε Μημαράκη. Μα το σταυρό μου δηλαδή, δεν μπορώ να βρω μια λογική εξήγηση. Δυστυχώς κύριε Δουγεράκη, είναι το λάθος είναι ολονών, δεν είναι μεμονωμένα κάποιου. Είναι όλοι μας. Όλοι συμμετέχουμε στην κοινωνία της κυκλοφορίας, όλοι συμμετέχουμε στους δρόμους, όλοι πολλές φορές βιαζόμαστε, όλοι δεν προσέχουμε, όλοι πολλές φορές μπορεί να αφαιρεθούμε και όπως βλέπετε δεν θέλει και πολλή ώρα να γίνει το κακό. Είναι σε κλάσματα δευτερολέπτου που λέμε. Όντως το όχημα, είτε αυτοκίνητο αυτό, είτε μηχανάκι, είτε τρακτέρ είναι μια ξένη δύναμη, θέλει σεβασμό και θα έλεγα ίσως και λίγο φόβο κάποιες φορές, γιατί αυτή η εξοικείωση με το όχημα ότι του έχω πάρει τον αέρα και το καταφέρνω, οπότε υπερεκτιμώ τις ικανότητές μου, βλέπετε συνήθως ή αρκετές φορές, να το πω πιο σωστά, μπορεί να δεις ένα μικρό ατύχημα, το οποίο μπορεί να είναι ναι μεν υλικές ζημίες ή μπορεί να είναι παράσυρση ή μπορεί να είναι ακόμα και ένα θανατηφόρο ατύχημα και να έχει ξεκινήσει από εκεί πέρα. Άρα λοιπόν αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε και να δούμε γενικότερα ως κοινωνία τι θα έπρεπε να κάνουμε ή ως πολιτεία, η πολιτική βούληση θα έπρεπε πραγματικά να έρθει με το να εστιαστεί σε δύο κομμάτια όλο αυτό, από τα παιδιά τα οποία είναι αυτή τη στιγμή στο δημοτικό ή ακόμα και στον υπαγωγείο, να ξεκινήσουν αυτά τα μαθήματα επιτέλους, έτσι ώστε να πούμε ότι μετά από 18 χρόνια θα έχουμε πραγματικά ποιοτικούς οδηγούς, γιατί θα έχουμε επενδύσει στον παράγοντα άνθρωπο, το πρώτο κομμάτι αυτό. Και το δεύτερο, στη δική μας περίπτωση, εμάς που είμαστε ήδη οδηγοί, θα πρέπει να έχουμε ακόμα περισσότερη αστυνόμευση, κάποια εποπτικά μέσα που θα χρειαστεί, π.χ. κάποιες κάμερες, κάποια ραντάρ σε κάποια δύσκολα γενικότερα σημεία, για να βάλουμε και λίγο νερό στο κρασί μας, από τη στιγμή που εμείς από μόνοι μας δεν το καταλαβαίνουμε. Μα κύριε Μημαράκη, προσέξτε τώρα. Εγώ θα σας πω το εξής. Μετά από 18 χρόνια θα έχουμε αποδεκατιστεί. Θα έχουμε φύγει από τη ζωή, θα έχουμε τραυματιστεί, γιατί όλοι θα έχουμε πεθάνει, γιατί όλοι είμαστε εν δυνάμει θύματα τροχαίου. Αυτό δεν κάνει να το ξεχνάει κανένας. Έλλειψη φόβου, είπατε. Δηλαδή, υπερεκτιμώ τις ικανότητές μου, δεν έχω εκείνη την ικανότητα να σκέφτομαι τι μπορεί να προκαλέσω. Όταν σε μια περιοχή, ξέρετε, υπάρχει έλλειψη του φωτισμού, δεν υπάρχουν οι διαβάσεις ή οτιδήποτε άλλο. Να πω, εντάξει, δεν τον είδε, δεν δικαιολογείται, αλλά όσο αλωθεί στη σκέψη σου μέσα, μπορείς να βρεις χίλια δύο πράγματα. Και να πω, αυτά είναι η έλλειψη φωτισμού, η έλλειψη πεζοδρομίου, η έλλειψη έτσι και έτσι και έτσι και έτσι, γιατί τα έχουμε δίπλα μας στο Ηράκλειο, σε πάρα πολλές περιοχές, σε όλο το Δήμο, σε όλη την έκταση του Δήμου. Αλλά όταν μέσα στην Αθηναϊκή πρωτεύουσα, στους δρόμους της, με τις διαβάσεις, με τα πεζοδρόμια, με το φωτισμό αχαρνών, ας πούμε, πώς δικαιολογείται να παρασυρθεί ο πεζός? Και ο πεζός έχει την ευθύνη και ο οδηγός του αυτοκινήτου έχει την ευθύνη. Τις προηγούμενες τις ημέρες, μια γιαγιά μαζί με το εγγονάκι της πήγαινε να διασχίσει το δρόμο. Δεν ξέρω αν ήταν πάνω σε διάβαση πεζών, αλλά παρασύρθηκαν και οι δύο από αυτοκίνητο. Ο αστυνομικός, ο οποίος, ο τροχονόμος, ο οποίος πήγε να ελέγξει ή τέλος πάντων να δει τι έγινε σε ένα τροχαίο που κλείθηκε η τροχαία, και πέρασε ο άλλος και τον παρέσυρε. Γιατρός, ο οποίος του έδινε στη συνέχεια και τις πρώτες βοήθειες. Όλο αυτό λέτε φταίμε όλοι μας, αλλά δεν ξέρω πια. Λιγμένα πίνουμε, δεν έχουμε το μυαλό μας σε αυτό που γίνεται, παίρνουμε απλά ένα αυτοκίνητο γιατί εκείνη την ώρα το έχουμε ανάγκη, αλλά δεν έχουμε ενσυναίσθηση του τι γίνεται. Σίγουρα κύριε Αργυράκη, είναι πάρα πολλά από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Όσον αφορά τώρα το παράδειγμα που φέρατε στην Αθήνα, στην Αχαρνών, ας πούμε, οι ταχύτητες δεν είναι 40 και 50 χιλιόμετρα. Είναι πολύ μεγαλύτερες. Οπότε λοιπόν ο μέσος οδηγός, ο απλός οδηγός, ο κάθε μάλλον οδηγός μπορεί να καταλάβει ότι όσο αυξάνει ταχύτητα, τόσο περισσότερο χρόνο θέλει αυτός ο ίδιος να αντιδράσει. Άρα λοιπόν είναι λογικό, όταν θα έχεις υπερβεί ένα όριο και θα πηγαίνεις παραπάνω χιλιόμετρα από ό,τι θα πρέπει, λογικό είναι ότι θα αργήσεις να αντιδράσεις για να κάνεις την κίνηση αυτή που θα πρέπει, την ώρα που θα πρέπει. Όπως και ο πεζός θα πρέπει να προσέχει. Και εκεί είναι τώρα που η πολιτεία μας δεν έχει επενδύσει. Ο πεζός ως πεζός, πώς θα πρέπει να μάθει κάποια βασικά πράγματα? Πώς θα περάσει ένα δρόμο απέναντι? Από ποια μεριά θα κοιτάξει όταν είναι κάποια αυτοκίνητα παρκαρισμένα και βλέπεις ότι έχουν ανάψει τα δύο άσπρα φωτάκια, που σημαίνει ότι τα μάξι κάνει πίσω και πας και περνάς και εσύ πίσω από το αυτοκίνητο? Πώς είσαι σίγουρος ότι έχει δύο οδηγός? Σε μια διάβαση πεζών. Βλέπεις τον οδηγό και είναι, ας πούμε, χαζεύει στο κινητό του και δεν έχει το νου του στον δρόμο. Γιατί περνάς από μπροστά? Θέλει λοιπόν ιδιαίτερη προσπάθεια και από τους, και προσοχή από τους πεζούς, τόσο μάλλον και από τους οδηγούς, που αυτή είναι αρμόδια και υπεύθυνη σε αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι π.χ. περνάω από μια διάβαση, άρα ο οδηγός έχει υποχρέωση να με δει και θα με δει και θα σταματήσει.
δεν συνεπάγεται στο από κάπου. Αντιθέτως, θα πρέπει να είμαι εγώ σίγουρος, γιατί αν με χτυπήσει το αυτοκίνητο, εγώ θα πάω στην πιο πολύ ζημιά. Ο οδηγός πίστεψε με, δεν θα πάει, τι μπορεί να πάει. Μέσα στο αυτοκίνητο του, αν δεν θα πάει κάτι. Και... άρα λοιπόν, όλο αυτό ξεκινάει έτσι. Κύριε Μημαράκη, τα τελευταία πόσα χρόνια, 7, 8, 10 χρόνια, κάπου εκεί το οριοθετώ, έχουμε κάνει από τον αέρα του 1984 πάρα πολλές κουβέντες σε ό,τι έχει να κάνει με τα ατυχήματα που δεν είναι ορθός ο λόγος ατυχήματα, γιατί το προκαλούμε, αλλά δεν έχει να κάνει με την τύχη, έχει να κάνει με τις τραγωδίες, έχει να κάνει με τα δυστυχήματα. Εσείς από την πλευρά σας κάνατε πάρα πολλές προσπάθειες να βελτιώσετε αυτό το οποίο κάνατε μέσα από το δικό σας το μετερίζει, με ψυχολόγοι, και οτιδήποτε άλλο. Εμείς από τη δική μας την πλευρά για αυτή την συνεισφορά βραβευτήκαμε, πήραμε κάποια βραβεία, αλλά όλο αυτό κοντά μια δεκαετία, ξέρετε, σου αφήνει μια πίκρα πίσω, διότι αυτή η πίκρα που σου αφήνει λέει το εξής: όσες προσπάθειες και αν έχουν γίνει, ό,τι και αν έχουμε πει, δεν μετράει τίποτα. Γιατί δεν μετράει τίποτα, κύριε Μημαράκη? Είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα. Μόνο εμείς υπάρχουμε μεμονωμένα ως μονάδες και αρνούμαστε να ενταχτούμε και να σεβαστούμε μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Τι στην ευχή γίνεται? Να σας πω, κύριε Αντουγεράκη, έχει ξεκινήσει από λάθος βάση όλο αυτό. Όταν θα έρθει σε μένα ένα παιδί το οποίο είναι πάνω από 18 ετών, έχει διαμορφώσει ήδη το χαρακτήρα του. Θα μου αφήσει πολύ λίγα περιθώρια να μπορέσω να του αλλάξω κάποια πράγματα χωρίς να του πονάω το δάχτυλο, γιατί αυτή η γενιά είναι η πιο μορφωμένη γενιά που έχουμε τώρα αυτή τη στιγμή, πραγματικά, και είναι πολύ υπεύθυνα τα παιδιά, αλλά είναι πολύ λίγα πράγματα που θα μου αφήσει να του δείξω με ωραίο τρόπο και να τα δεχτεί. Είναι λογικό όμως, γιατί έχει ήδη διαμορφώσει χαρακτήρα. Εάν όμως είχαμε επενδύσει από μικρή ηλικία στο παιδί αυτό και το είχα εγώ τώρα στα 18 του, πιστέψτε μου, θα ήταν εντελώς διαφορετικά τα δεδομένα. Μα εντελώς διαφορετικά. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας καλέσω έτσι, να έρθετε σε ένα τμήμα θεωρητικό, να δείτε τις ανησυχίες των παιδιών, να δείτε ότι και αυτά τώρα θα βλέπουν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Είναι από τα παιδιά που θα πούνε ότι δεν θα πιούμε, δεν θα πιω εγώ σήμερα, αυτά πάμε την παρέα για να οδηγήσω. Είναι από τα παιδιά τα οποία είναι συνεσταλμένα. Έχω μεγάλες διαφορές. Τουλάχιστον εγώ 25 χρόνια που ασκώ το επάγγελμα αυτό, από τα 18 χρόνια τα τότε με τα 17 χρόνια τα σημερινά, ναι, βλέπω μεγάλες διαφορές. Υπάρχει εξέλιξη, υπάρχει αλλαγή, απλά είναι με πολύ πολύ αργό ρυθμό. Και αυτό είναι τώρα το στενάχωρο. Ότι αργούμε να αλλάξουμε. Αργούμε, μας παίρνει πολύ 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 καιρό, ενώ δεν θα έπρεπε τόσο. Εκεί λοιπόν είναι και η πολιτεία, η οποία έχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Και δεν αναφέρουμε στα οδικά έργα μόνο, κύριε Αντουγεράκη, και αυτό είναι ευθύνη, σαφώς. Ο δρόμος, το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, όπως το λέτε, πάνω από 10 χρόνια, θα έπρεπε να είναι συγχωρητικού χαρακτήρα. Θα έπρεπε να έχει το σωστό φωτισμό, θα έπρεπε να έχει σωστή διαγράμμιση. Συμφωνώ, ναι. Αυτά πρέπει να γίνουν και ευελπιστώ να το προλάβουμε εμείς εδώ, να δούμε ένα ωραίο δρόμο στην Κρήτη ή κάποιους ωραίους δρόμους επιτέλους στο νησί μας. Αλλά μέχρι τότε όμως, τι θα συμβεί, τι θα γίνει? Ερώτηση. Ναι. Μόνο που καταλαβαίνω και καταλαβαίνετε ότι είναι ρητορική για εμάς τους δύο η ερώτηση και η απάντηση, ακριβώς για το μέχρι τότε τι θα γίνει, όπως και ότι αυτό που είπαμε στην αρχή, μετά από 18 χρόνια, αλλά να έχεις έναν οδηγό ο οποίος θα καταλαβαίνει περισσότερα πράγματα από τη στιγμή που θα μπει το μάθημα της παιδείας, κυκλοφοριακής παιδείας, ασφάλειες της οδήγησης μέσα στα σχολεία σαν κανονικό μάθημα από την πρώτη τάξη του δημοτικού και όχι μια εκδρομή μέσα στο εξάμεινο σε ένα πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής και όπου υπάρχει, έτσι. Αυτό εννοείται. Και μακάρι να ήταν και μία φορά στο εξάμεινο. Μπορεί να είναι μία φορά το χρόνο ή κάποια χρόνια να μην πάνε καθόλου. Άρα λοιπόν με το μία φορά δεν γίνεται κάτι ουσιαστικό. Θέλει παραπάνω και πρέπει να μπει ένα στο βασικό μάθημα. Γιατί όπως πολλές φορές λέμε τους γονείς ότι πληρώνουν στα καλύτερα φροντιστήρια για τα παιδιά τους, να μάθουν τα αγγλικά τους, να μάθουν τα γαλλικά τους, τα γερμανικά τους ή οτιδήποτε άλλο, και τις φυσικές και τις χημίες και όλα αυτά. Ναι, μπράβο, ωραία, σωστά. Όταν έχει τη ώρα λοιπόν του να μάθω να οδηγώ, γιατί δεν το βάζουμε τον πύχη εκεί ψηλά? Μόνο είναι μόνο το πιο οικονομικό, το πιο γρό, το άρπα κόλλα. Έλα, δείξτε και εγώ θα του μάθω μετά τα υπόλοιπα. Γιατί πώς θα του μάθω? Πάντως η αλήθεια δηλαδή, είναι. Άμα το πάμε και εκεί. Ήθελα να πω ότι είναι ένα τεράστιο λάθος. Δηλαδή, ο γονιός πολλές φορές, όχι όλοι οι γονείς, προς Θεού, αλλά κάποιοι γονείς, ας πούμε, το βλέπουν εντελώς λανθασμένα όλο αυτό. Δεν με πάρετε ένα καλό τηλέφωνο το οποίο κάνει 1000 ευρώ, αλλά στην εκπαίδευση δεν πειράζει, τα βασικά και θα του δείξω εγώ μετά.
Μα πώς θα το κάνεις αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι λάθος για το παιδί σου να το κάνεις ναι. αυτό. Και για σένα τον ίδιο. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ξέρετε, τις περισσότερες φορές μπερδευόμαστε μέσα στην καθημερινότητά μας ή βρίσκουμε εκείνες τις λύσεις οι οποίες μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή μας, επειδή η ρυθμή της είναι πάρα πολύ δύσκολη και εκεί χάνουμε τον μπούσουλα. Μακάρι τα νέα παιδιά, έτσι όπως το λέτε, αυτό το οποίο διαπιστώνεται, να είναι πολύ καλύτερα από όλους εμάς τους προηγούμενους, που ουσιαστικά και εγωιστικά δεν θέλουμε και να αλλάξουμε, κύριε Μημαράκη, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό που εμείς ξέρουμε είναι το καλύτερο και γνωρίζουμε όλη την αλήθεια. Μακάρι η πολιτεία να καταλάβει και να κάνει εκείνα τα βήματα τα οποία απαιτούνται, έτσι ώστε να διορθωθούν τα πράγματα. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές, αναρωτιέμαι εκείνα εκεί τα φωτεινά τα σηματάκια τα οποία βάζουν κάτω στο δρόμο, που δεν ξέρω πώς τα λένε, δηλαδή η ορολογία τους πώς είναι, τα οποία είναι, με αποτρέπουν στο να τρέχω. Πώς τα λένε, κύριε Μημαράκη, αυτά? Τα σαμαράκια λέτε ή τους ανακλαστήρες που μπαίνουν ανάμεσα? Ανακλαστήρες λοιπόν, ανακλαστήρες. Ναι. Και σαμαράκια και ανακλαστήρες. Και εκεί σε μεγάλους δρόμους που αναπτύσσονται μεγάλες ταχύτητες και εντός των διοικητικών ορίων της πόλης του Ηρακλείου, που έχουν βάλει εκείνο το περίφημο 30 χιλιόμετρα. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε με 30 χιλιόμετρα. Αναρωτιέμαι ποιος το έβαλε, πότε το έβαλε, γιατί το έβαλε, τι ήθελε να κρατήσει και πώς καταλαβαίνουν ότι εμένα μου ανακόπτουν την πορεία μου και μου μειώνουν τα χιλιόμετρά μου. Το έχετε εσείς διαρωτηθεί από τη δική σας την πλευρά? Το έχω δει πολλές φορές και δυστυχώς, και θα ήθελα και μέσω της εκπομπής σας να περιγράψω μία πινακίδα που πολλοί οδηγοί δυστυχώς δεν την θυμούνται, θα πω εγώ, από τα παλιά τους. Είναι μία πινακίδα, είναι μπλε, η οποία έχει μέσα ένα παρκάκι σαν πεδότοπο, πως φαίνεται. Όταν λοιπόν δεις την πινακίδα αυτή, οφείλεις να καταλάβεις ότι αυτή η περιοχή γενικότερα έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ήπιας κυκλοφορίας. Εκεί λοιπόν έχει προτεραιότητα το παιχνίδι, τα παιδιά, και μπορώ να παρκάρω μόνο σε προκαθορισμένους χώρους στάθμισης. Επίσης, το όριο ταχύτητας περιορίζεται στα 20 χιλιόμετρα. Έτσι, για να το ξέρουμε. Στα 20 χιλιόμετρα, σε αυτές τις περιοχές. Θα δείτε σε πολλές περιοχές της πόλης μας έχουν μπει τέτοιες πινακίδες. Και όχι βέβαια να βάζουμε αυτή την πινακίδα και μετά βάζουμε το όριο 30 από πάνω ή 40. Όπως επίσης, σε πολλές περιπτώσεις το όριο 30 σε κάποιους δρόμους θα έπρεπε να είναι λίγο παραπάνω. Γιατί έτσι κι αλλιώς θα μου πείτε, μα αυτό λέτε και στην Επιτροπή Κυκλοφορίας, ότι αυτό παραβιάζεται. Άρα λοιπόν, βάλτε το χαμηλά για να το παραβιάσει λιγότερο. Δεν είναι σκεπτικό τώρα αυτό, σε καμία περίπτωση. Στο προηγούμενο τώρα κομμάτι, κυρία Τουγεράκη, ήθελα να σας πω και να ολοκληρώσω, γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό που θα σας πω τώρα. Προσωπικά, επειδή είμαι συνέχεια στα παιδιά και τους κάνω τα θεωρητικά μαθήματα, και όχι μόνο στα παιδιά, αλλά και στους ενήλικες που τους κάνω τις επεκτάσεις φορτηγό, λεωφορείο, νταλίκα, πιστέψτε μου ότι έχει αλλάξει αυτό. Δηλαδή, σιγά σιγά βλέπω αρκετούς γονείς έρχονται και σου λέει, ξέρεις, θέλω το παιδί μου να μάθει. Θέλω να μάθει σωστά. Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση αυτά τα τελευταία χρόνια ότι πολλοί γονείς δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με το να δείξουν στα παιδιά τους κάποια πράγματα. Δηλαδή, βλέπετε ότι αλλάζει. Μπορεί ο ρυθμός να μην είναι αυτός που θα θέλαμε, αλλά σίγουρα όμως υπάρχει. Και εγώ πραγματικά λέω ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους γονείς και σε αυτούς τους επαγγελματίες που έρχονται και σου λένε: ξέρεις, εσύ δείξε μου, μάθε μου αυτά που πρέπει να γνωρίζω για τη δική μου ασφάλεια. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι. Και πιστέψτε με, κάθε μέρα είναι και περισσότεροι. Και το καλλιεργούμε και εμείς από τη μεριά μας. Μακάρι, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ως φαίνεται σωτηρία. Κύριε Μημαράκη, σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα.